Λάκη μου, ξεκινάς εσύ. Οκ. Okay. Γεια σου, αγαπημένη. Γεια σας. Όμορφο πρόσωπο, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Πώς το λένε τα γόρι σου? Νίκο. Α, τα ενίκο μη ενδύμω. Έτσι. Καλύτερα, να είναι μόνο για αυτόν. Εσύ για να ανεβείς όροφο και να είσαι απογειωμένη, θα έπρεπε να κάνεις ένα πιο κοριτσίστικο look για του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό δεν είναι γιορτινό. Είναι κάτι που αρχίζεις και λες: να βάλω το τόπο απ' έξω, να το βάλω από μέσα, να βάλω το παλτό από πάνω. Για φορέσεις το παλτό να δούμε. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Απλά ήταν η τελευταία μου επιλογή, γιατί ήθελα να βρω κάτι μόνο. Μπορώ να δω τι έχει μέσα στο παλτό, αν τη φόδρα έχει. Ναι. Είναι πολύ παλιό. Είναι μαύρη και η φόδρα. Ναι. Για πάρα ανάποδα. Πολύ παλιό. Ανάποδα. Ναι. Τώρα αυτό και χωρίς το top, μπορώ να σου πω ότι μου έκανε μία Audrey Hepburn που φτώχει, είναι καημένη και γι' αυτό δεν μπορεί να περάσει ποτέ πια από την Πέμπτη Λεωφόρο να πάει στην Τιφανή. Θα πάει όμως στη Φανή. Που είναι η φίλη τη. Ναι, ναι, ναι. Να τη πει τον καφέ και να τη πει ποιο look είναι αυτό που τη πάει. Ωστόσο, εσύ. Πάρε αυτό το δύο, μονόχρωμο στις γιορτές, καλύτερα. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ. Δεν ήταν ένα τουλάχιστον. Δεν ήταν ένα τουλάχιστον. Θα σου δούμε τώρα, γιατί τώρα πάμε στο Στέλιο. Ωραία. Όταν σε βλέπω έτσι προβληματισμένο, θέλω να έρθω να σου κάνω μια αγκαλιά. Δεν είμαι προβληματισμένος, είμαι σχεδόν απελπισμένος. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Άκου. Θα ξεκινήσω από τα καλά. Δεν μπορώ. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία σιλουέτα. Δηλαδή, αν εσένα τώρα σε κάνουμε σκιά και δεν διαβάζουμε τις υφές και τα χρώματα, το ότι έχεις βάλει αυτά τα μανίκια και έχεις κάνει τόσο στενή τη μέση, είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο και σου δίνει. Αυτό το σακάκι είναι πάρα πολύ ωραίο που φοράς. Θα κρατούσα το φόρεμα, βέβαια. Το καλσόν. Ένα κόκκινο παπούτσι για να μακρύνει το πόδι σου. Και να βάλεις και το βελούδινό σου σακάκι από πάνω. Τελεία. Σκέτο, Και εντάξει, θα ήταν ένα απλό look, ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο κακό όπως είναι τώρα. Λοιπόν, Ελισάβετ. Πάλι καλά που δεν άκουσες για την τσάντα. Που είναι σαν κομμάτι αλουμινόχαρτο. Και άδεια. Δηλαδή δεν την κάνεις την τσάντα, μα είναι άδεια. Ναι, αυτό λάθος μου μεγάλο. Μεγάλο. Ξέρω. Πόσο έβαλε, Στέλιο μου. Καλά τώρα, είναι κάτι που δεν έχει ξαναβάλει. Εφελίν μου, πιάσε κόκκινο και πάμε. Γεια σου. Γεια σας. Εγώ θα σου μιλήσω για το πάνω κομμάτι που επέλεξες να κάνεις. Το πάνω κομμάτι, κορσές και σακάκι, όταν το κάνουμε αυτό, αρχικά να σου πω ότι το σακάκι σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να είναι το τελευταίο σου layer. Δεν χρειάζεται όταν φοράμε ένα βελούδινο σακάκι να πάμε και λίγο έξτρα. Το αν ήθελες να πας έξτρα πάνω από το βελούδο, θα έπρεπε να είναι μια γούνα. Ακόμα πιο. Ωραία. Είναι το σακάκι το βελούδινο είναι πάντα πλούσιο. Αυτά. Τα σκουλαρίκια. Τα σκουλαρίκια. Ούτε τα σκουλαρίκια. Ωραία. Αλλά, ξέρεις τι. Αν κρίνουμε την πρώτη σου εικόνα με τη σημερινή εικόνα, έχεις κάνει άλματα. Χαίρομαι γι' αυτό. Πειραματίζεσαι. Χαίρομαι. Στις πρώτες σου εικόνες δεν πειραματιζόσουν, δεν έκανες τίποτα. Ναι. Τώρα έχεις αρχίσει να δοκιμάζεις τον εαυτό σου, να δεις που είναι το στυλ σου και τι κάνεις. Και αυτό είναι εξέλιξη. Ευχαριστώ. Δύο από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει κάπως πιο ευχάριστα. Ναι. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, Ελισάβετ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.